το υλικό κοντεύει να ολοκληρωθεί η παράδοσή του από το Υπουργείο και μέχρι σήμερα όλα τα κόμματα πρέπει να μας παραδώσουν ψηφοδέλτια. Μέχρι τώρα έχουμε 21 παραλάβει από 21 κόμματα. Ο συνολικός αριθμός των κομμάτων που έχουν ανακηρυχθεί στην εκλογική μας περιφέρεια είναι 31. Ευελπιστώ ότι θα δείξουμε κατανόηση ακόμα και τις επόμενες δύο μέρες να παραλάβουμε. Μέχρι την Κυριακή θα παραλάβουμε και για τους ετεροδημότες, για τα τμήματα ετεροδημοτών μας. Ωραία. Όλοι οι επικοδός υπάλληλοι βλέπω προσπαθούν να τακτοποιήσουν και να χωροθετήσουν όλους αυτούς τους σάκους και τα ψηφοδέλτια για τη μεγάλη βραδιά του πρωί απόγευμα. Ναι. Δουλεύουμε, θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι μέχρι την Πέμπτη, που την Πέμπτη πλέον το υλικό που έχουμε ήδη εδώ στην υπηρεσία θα πρέπει να μπει στους εκλογικούς σάκους, ώστε οι Δήμοι την Παρασκευή πρωί-πρωί να τους παραλάβουν για να κάνουν από εκεί και πέρα τις δικές τους ενέργειες, δηλαδή να πάνε στα εκλογικά τμήματα να παραδοθούν στους δικαστικούς αντιπροσώπους. Πρώτα απ' όλα οι κάλπες θα ανοίξουν 7 η ώρα το πρωί, η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 7 το βράδυ, σε περίπτωση βέβαια που υπάρξει μεγάλη προσέλευση θα παραταθεί έως 2 ώρες. Ο κόσμος με την αστυνομική του, κάθε εκλογέας με την αστυνομική του ταυτότητα ή διαφορετικά με διαβατήριο, με άδεια οδήγησης, με βιβλιάριο υγείας μπορεί. Ακόμα προβλέπεται και ψηφιακή αναγνώριση των εκλογέων. Θα πηγαίνει, θα του δίδεται, θα υπάρχει και θα ξέρει μάλλον πόσους ψήφους, μέχρι πόσους ψήφους. Εδώ στην εκλογική περιφέρεια Ηρακλείου είναι μέχρι 3. Θα θέτει στο ψηφοδέλτιο και θα ψηφίσει με το συνηθισμένο τρόπο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Όσον αφορά τη σταυροδοσία. Ναι, είναι μέχρι 3 σταυρούς. Θα μπαίνει στο παραβάν, θα θέτει στο ψηφοδέλτιο της προτίμησής του μέχρι 3 σταυρούς προτίμησης. Θα εξέρχεται. Μέσα στο φάκελο θα θέτει το ψηφοδέλτιο, το οποίο θα έχει σφραγιστεί από το δικαστικό αντιπρόσωπο και θα έχει θέσει και τη μονογραφή του και στη συνέχεια θα το θέτει μέσα στην κάλπη. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, δηλαδή όσον αφορά αυτό. Το καινούριο που είναι φέτος έχει προβλεφθεί με τροποποίηση του νόμου όσον αφορά τους εκλογείς με ειδικές ανάγκες. Έχει προβλεφθεί λοιπόν στα καταστήματα ψηφοφορίας, τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια προσβασιμότητας. Θα υπάρχει χώρος υποδοχής αυτών των εκλογέων και υποστήριξης, ώστε να μην έχουν πρόβλημα. Και μάλιστα θα υπάρχει υπάλληλος που αυτός θα τους καθοδηγεί και θα ενημερώνει το δικαστικό αντιπρόσωπο, ο οποίος θα προσέρχεται στο συγκεκριμένο σημείο, φέρνοντας μαζί του και ψηφοδέλτια και λευκά μαζί, έτσι φάκελο, σφραγίδα κτλ. Θα είναι αυτός που θα μπορεί να βοηθήσει το άτομο με ειδικές ανάγκες και στη συνέχεια, αφού ψηφίσει το συγκεκριμένο άτομο, θα παραλαμβάνει το φάκελο ο δικαστικός αντιπρόσωπος, ο οποίος θα το θέτει στην κάλπη του εκλογικού τμήματος του αρμόδιου. Όσο αφορά τη μετάδοση των αποτελεσμάτων, φέτος θα έχουν εφοδιαστεί λοιπόν με τάμπλετ όλοι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και όχι μόνο κάποιοι που επιλέγονταν σε προηγούμενες εκλογές. Αυτοί λοιπόν θα μεταδίδουν απευθείας μέσω τάμπλετ στο Υπουργείο Εσωτερικών τα αποτελέσματα που αφορούν τους συνδυασμούς. Συγχρόνως, αφού τα μεταδώσουν λοιπόν μέσω τάμπλετ, θα συμπληρώνουν το έντυπο αποτελέσματος, το οποίο με πιστοποιημένο αγγελιοφόρο που θα έχει ορίσει ο Δήμος, θα το στέλνουν σε οίκημα του Δήμου που εκεί θα γίνεται η ψηφιοποίηση και αφού ψηφιοποιείται θα στέλνεται μέσω ήριδας στην έδρα της περιφέρειας, συγκεκριμένα σε εμάς εδώ. Οπότε παράλληλα με τη μετάδοση που θα γίνεται μέσω τάμπλετ των αποτελεσμάτων υπέρ των συνδυασμών από το δικαστικό αντιπρόσωπο, θα μεταδίδονται τηλεφωνικά από εμάς στο Υπουργείο. Και αφού γίνει αυτή η διαδικασία, στη συνέχεια θα προχωρήσει ο δικαστικός αντιπρόσωπος στην καταμέτρηση των ψήφων υπέρ των υποψηφίων. Αυτό. Δεν θα καταχωρούμε αποτελέσματα όπως γινόταν μέχρι τώρα. Το site του Υπουργείου θα παίρνουν τα αποτελέσματα.